Νόνα Μαγιέρ, merci. Νόνα Μαγιέρ, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Γιατί βλέπουμε σήμερα στη Γαλλία και τη Γερμανία μια αύξηση των βίαιων επιθέσεων εναντίον στην εβραϊκή μειονότητα? Καταρχάς, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες. Η άνοδος της αντισημιτικής βίας σε όλη την Ευρώπη ξεκίνησε το 2000 με τη δεύτερη Ιντιφάντα. Πριν από αυτό το γεγονός, οι αντισημιτικές πράξεις ήταν σταθερές. Υπήρχε λοιπόν αντίκτυπος από τη σύγκρουση Ισραηλινών-Παλαιστινίων. Στην κορύφωσή της υπήρχαν περισσότερες από 1000 επιθέσεις και απειλές που καταγράφηκαν στη Γαλλία μετά την επιχείρηση Αμυντική Ασπίδα και την επιχείρηση Cast Lead. Αλλά στην ουσία, το 2017, είδαμε μια επιδείνωση της βίας. Ήταν στο πλαίσιο εντάσεων που είχαν να κάνουν με την ταυτότητα και λόγω της ανόδου της ριζοσπαστικής λαϊκίστικης δεξιάς, της άκρας δεξιάς. Πάνω απ' όλα όμως ήταν τα κοινωνικά δίκτυα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και πυροδότησαν τη σύγκρουση. Αυτό οδήγησε σε μια έκρηξη της βίας που δεν περιλάμβανε πλέον μόνο αντισημιτικές δράσεις. Στόχευε ομοφυλόφιλους, Ρωμά, αλλά και μουσουλμάνες που φορούσαν μαντήλες. Ήταν ένα πλαίσιο που δημιουργούσε βία. Υπάρχει μια συζήτηση επίσης για το αν η άφιξη μεταναστών στη Γερμανία από χώρες που είναι σε πόλεμο με το Ισραήλ σχετίζεται με την άνοδο των αντισημιτικών επιθέσεων. Είναι κάτι που παρατηρήσατε στην έρευνά σας? Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες πράξεις, αλλά δεν υπάρχει έξαρση. Κάναμε μια έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Στις εβραϊκές κοινότητες υπάρχει ο φόβος ενός πιθανού αντισημιτισμού από τους πρόσφυγες που έρχονται από χώρες που είναι εχθρικές προς το Ισραήλ. Αλλά αν εξετάσουμε την περίπτωση της Γερμανίας, θα δούμε ότι το 92% των βίαιων επιθέσεων το 2017 συνδέεται με ακροδεξιούς. Είναι λοιπόν λίγο πιο σύνθετο. Ας πούμε ότι υπάρχει φόβος, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα στη Βρετανία και το Βέλγιο, για να αναφέρω μερικές γειτονικές χώρες? Βλέπουμε μια αύξηση των αντισημιτικών πράξεων γενικά από το 2000 τη χρονιά της δεύτερης Ιντιφάντα, με κορυφώσεις που συνδέονται με τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στα κατεχόμενα εδάφη. Βλέπουμε πλέον την Ιντιφάντα να μεταφέρεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι. Υπάρχουν επίσης οι τζιχαντιστές τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα και τώρα του Ισλαμικού κράτους. Αλλά υπάρχει επίσης και κάτι για το οποίο δεν μιλάμε, που είναι ο καθημερινός συνήθις αντισημιτισμός. Το φτύσιμο, οι καθημερινές προσβολές που δεν καταγγέλλονται απαραίτητα στην αστυνομία, αλλά είναι πολύ οδυνηρές και διαλύουν τις ζωές των Εβραίων. Ας μιλήσουμε συνοπτικά και για την Ανατολική Ευρώπη, όπου ο αντισημιτισμός εκφράζεται διαφορετικά και έχει διαφορετικές ιστορικές αιτίες. Ναι, αυτό γίνεται γιατί ο κομμουνισμός πάγωσε αυτές τις απόψεις στο επίπεδο που βρίσκονταν το 1930. Δεν υπήρχαν δηλαδή συνειδητές επιθέσεις όπως συνέβη στη Δυτική Δημοκρατία. Υπάρχει όμως μια αύξηση του ακροδεξιού λαϊκισμού σε αυτές τις χώρες και οι Εβραίοι μοιάζουν να είναι ο ιδανικός αποδιοπομπαίος τράγος. Σκέφτομαι τον Τζορτζ Σόρος στην Ουγγαρία ή το ξαναγράψιμο, την αναθεώρηση της ιστορίας στην Πολωνία. Είναι οι Εβραίοι της Ευρώπης η πιο απειλούμενη μειονότητα? Ας δούμε τον μικρό αριθμό Εβραίων στην Ευρώπη. Η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα με 500.000 άτομα. Αυτό είναι όμως μόλις το 0,6% του πληθυσμού της χώρας. Σε σχέση όμως με τον αριθμό τους, είναι η μειονότητα με τις περισσότερες καταγγελίες στην αστυνομία. Και δεν καταγγέλλονται τα πάντα. Είναι όμως η πιο στιγματισμένη μειονότητα στην Ευρώπη? Όχι. Η πιο στιγματισμένη μειονότητα με διαφορά είναι η Ρωμά. Νόνα Μέγερ, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.